Το βασικό θέμα συζήτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό ήταν η ψήφο των αποδήμων Ελλήνων. Και από αυτή τη σκοπιά θέσαμε τι απόψει του ΚΚΕ γύρω από αυτό το ζήτημα. Οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί η ψήφο των ομογενών, των ανθρώπων δηλαδή των Ελλήνων που εργάζονται, που ζουν και σπουδάζουν σε άλλες χώρες και με συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό που θέσαμε όπως ξέρετε είναι η πάγια θέση του ΚΚΕ. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν σχέση με την Ελλάδα, περιουσία, οικογένεια αυτό να εκφράζεται με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ο οποίος βεβαίως δεν θα πρέπει να είναι γενικά και αφηρημένα, αλλά να φορολογείται, να αφορά φορολογητέα περιουσία, περιουσιακά στοιχεία, κατοικία να υπάρχει κάποια κατοικία στη, στην Ελλάδα, να έχει σχέσεις δηλαδή ο, ο, ο μετανάστης, ο απόδημος με τη χώρα και να έχει και λόγο έτσι ώστε να ψηφίζει και να εκφράζει τη θέση του για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εκλέγεται και τους νόμους που πλήττουν και τον ίδιον και τον αφορούν και το εισόδημά του κλπ. Δεύτερο κριτήριο σοβαρό, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι εύλογο το χρονικό διάστημα το οποίο απουσιάζει από την Ελλάδα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι, να έχει φύγει πριν 100 χρόνια και να έχει κάνει οικογένεια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά με βάση το δίκαιο του αίματο. Πρέπει δηλαδή να ορίζεται συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, είπαμε ενδεικτικά 30 χρόνια θα μπορούσε να είναι αυτό το χρονικό διάστημα που απουσιάζει. Έτσι πιάνονται και όλοι οι μετανάστες που φύγαν την περίοδο της κρίσης ή φύγανε να σπουδάσουν και δεν βρίσκονται στην Ελλάδα. Τρίτο στοιχείο είναι το ζήτημα της έκφρασης της ψήφου. Δηλαδή πρέπει, ε, αποκλείουμε την επιστολική ψήφο, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη η εκλογή, όπω γίνεται και με όλου του Έλληνε πολίτε εδώ στην Ελλάδα, είτε ζουν στην Αλεξανδρούπολη και ψηφίζουν στην Αθήνα, είτε στην Κρήτη και ψηφίζουν αλλού. Και βεβαίω να υπάρχουν εκλογικά τμήματα παραβάν με ευθύνη των πρεσβειών, των προξενιών και βεβαίω οπουδήποτε αλλού να μπορούσε να δημιουργηθούν τέτοια εκλογικά τμήματα που να διευκολύνουν την έλευση των από Δήμων Ελλήνων στο χώρο για να ψηφίζουν. Και φυσικά όλα αυτά τα, τα ζητήματα θα προσμετρώνται ε, οπωσδήποτε στην ψήφο του εκλογικού αποτελέσματος του συνολικού. Τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Ε, θα δούμε τις διαδικασίες και πού θα καταλήξει τελικά ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση. Θα, θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση και τελικά η οριστική μας στάση θα καθοριστεί από το πώς θα έρθει το νομοσχέδιο και τι ακριβώς θα προβλέπει για όλα αυτά τα ζητήματα που θέσαμε το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων στη Βουλή. Εκεί θα είναι και η οριστική μας στάση.